Πάνω από 60 ρωσικοί πύραυλοι χτύπησαν ενεργειακέ υποδομέ τη Ουκρανία, τη πόλη Κίεβου, Κρυβοϊρόγκ, Ιρόγκ, Κμελνίντσχη, Χάρκοβο, Ζαπορίζια, Πολυτάβα, Ζητομήρη και Τέρνοπιλ. Στο Κίεβο η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί ενώ όπως ανακοίνωσε και ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλη Κλίτσκο θα αρχίσουν και οι διακοπές στην υδροδότηση. Η πυραυλική αυτή επίθεση θεωρείται ότι έγινε ως αντίπινα για το σφοδρό βομβαρδισμό αμάχων στο Λουγκάνσκα από του Ουκρανού. Οι σιρήνες ήχησαν την Παρασκευή το πρωί σε όλη την Ουκρανία. Μην αγνοείτε τις σιρήνες του αντιαεροπορικού συναγερμού. Παραμείνετε στα καταφύγια, έγραψε στο Telegram ο Κύριλο Τιμοσέγκο, ο αναπληρωτής προσωπάρχης της Ουκρανικής Προεδρίας. Στη Ζαπορίζη αναφέρθηκαν 12 πυραυλικά πλήγματα, ενώ ρωσικά βομβαρδιστικά τη U95 εκτόξευσαν 8 με 12 πυράυλους 601. Το Χάρκοβο έχει μείνει χωρί ρεύμα, καθώ έχουν πληγεί όλοι οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί. Χωρί ρεύμα έχει μείνει και η Πολτάβα. Την ίδια ώρα, το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ, επικαλούμενο πηγή από τις υπηρεσίες αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, αναφέρει ότι τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 23 τραυματίστηκαν από το σφοδρό βομβαρδισμό του Ουκρανικού στρατού εναντίον τη πόλη Λουγκάνσκ με 40 ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από συστήματα Highmars. Προκάλεσε μεγάλη εντύπωση η σιωπή της δύσης για τα πλήγματα κατά αμάχων από τους Ουκρανούς. Από το βομβαρδισμό καταστράφηκε κτίριο στο χωριό Λαντρατίφκα και κάποιοι άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί στα ερήπια, πρόσθεσε το ΤΑΣ. Εξάλλου, ο επικεφαλής της λαϊκής πολιτοφυλακής του Λουγκάνσκ έγραψε στο λογαριασμό του στο Telegram ότι υπάρχουν θύματα μεταξύ των αμάχων μετά το βομβαρδισμό τη πόλη Βάτοβο από τον Ουκρανικό στρατό.